είσαι. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Και συνεχίζετε να μας καλείτε και να μας στέλνετε SMS. Ο Μάνος βρίσκεται εκεί ακριβώς από πάνω. Τώρα, για το ρόδο του Σερήμου, ποιος ξέρει. Εδώ, η Κατερίνα. Εδώ. Παιδιά, είναι ολόκληρη κατάσταση, εδώ βλέπεις. Η Ελίζαμπεθ, στην Ελλάδα τη φωνάζουν Έλσα. Παιδιά, ησυχία, θα ακούσουμε για το ρόδο του Σερήμου. Έλα. Η Ελίζαμπεθ, λοιπόν. Που στην Ελλάδα πως φωνάζουν Έλσα. Μπράβο. Είναι το κορίτσι που χόρεψε για το Λευκό Πρίγκιπα. Στα 23 της χρόνια όμως έχει ταξιδέψει λες, όλο τον κόσμο και έχει χορέψει για 15 πρίγκιπες. Αλλά ποιος ξεχώρισε. Αλλά ξεχώρισε το Λευκό Πρίγκιπα της Ερήμου. Σαχάρα. Έχεις καταλάβει τίποτα από αυτά που λέω. Βεβαίως. Εγώ γιατί δεν παίρνω χαμπάρι τίποτα. Εσύ γιατί δεν έχεις ιδέα από πρίγκιπες. Σωστό. Η χορέτη μου είναι μαύρη πρίγκιπες, δεν είναι λευκή. Γι' αυτό το ξεχωρίζουν, είναι ο μοναδικός λευκός πρίγκιπας που βρίσκεται σε χάρα. Ο οποίος την γοήτευσε με το ακριβό του δώρο, το ρόδο του Νείλου. Τι είναι το ρόδο του Νείλου. Όχι, θέλω να μου πεις ότι χτες το βράδυ χορεύτηκε λοιπόν με το όνομα του ρόδου. Εμφανίστηκε στο Ντάρμα Κάγια, στο Γαλάτσι. Ναι. Σε μια αυθεντική ανατολίτικη βραδιά με εκπλήξεις χρώμα από τη μακρινή Σαχάρα. Την οποία τώρα μια μικρή γεύση θα νιώσουμε και θα αισθανθούμε. Παρακαλώ, να παίξουν τα όργανα. Now we leave it so feel it, we wish that.
σας, παιδιά. Συγγνώμη. Είσαι η Ελίζαμπεθ. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Ποιος είναι ο συνεργάτης σου? Πώς τον λένε? Αν ξέρω τι τον λένε, Θανάση. Θανάση. Θανάση, είσαι Έλληνας. Ναι. Μπράβο, Θανάση. Αλλά βλέπω όμως και εκείνη έχεις καλή. Προσπαθώ. Έχεις πάει σε κάποια σχολή, ας πούμε? Όχι. Έμφυτο. Και αυτό έμφυτο. Μπράβο, Θανάση. Μπράβο. Θανάση. Λοιπόν, παίξε, χτες εμφανιστήκατε μαζί. Ναι. Ναι. Πού λοιπόν? Στο Ντάρμα Κάια, στο Γαλάτσι. Στο Γαλάτσι. Πολύ ωραία. Μια βραδιά λοιπόν μόνο με ανατολίτικα. Πολύ χαίρομαι. Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ήρθατε σήμερα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Βρε δίκη μου, θα το πω. Δύο μέτρα ο Θανάσης. Δεν ήξερα ότι και ψηλοί μπορούν να έχουν καλή κίνηση. Δεν θέλω να θίξω κανένα. Την καλύτερη κίνηση όμως δεν ξέρεις. Την έχουν αυτοί που έχουν παραπάνω κιλά. Αποδεδειγμένο αυτό.